τελευταίο εξάμηνο στην περιφέρειά μας είχαμε περίπου 200 περιπτώσεις απόπειρας απάτης και 8 περιπτώσεις απάτης. Το φαινόμενο όμως πότε ξεκίνησε, κύριε Μεναξίδη? Το φαινόμενο αυτό στην περιφέρειά μας ξεκίνησε αρχές του έτους 2015. Και το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη πίεση, υπάρχει μεγάλη συχνότητα του φαινομένου αυτού σε όλους τους νομούς. Σε αυτές τις ενημερώσεις που κάνατε, στοχεύσατε στους ηλικιωμένους. Είναι μια απάτη που αφορά, δηλαδή, απατεώνες, απευθύνονται κυρίως σε ηλικιωμένους, τους θεωρούν έτσι μια πιο ευάλωτη ομάδα? Έτσι ακριβώς. Συνήθως απευθύνονται σε ηλικιωμένους ανθρώπους, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι νεότεροι δεν πείθονται τόσο εύκολα. Το προφίλ λίγο αυτών που κάνουν τις απάτες, έχουμε ημεδαπούς, έχουμε αλλοδαπούς? Από τις περιπτώσεις που έχουμε συλλάβει μέλη του οργανωμένου αυτού κυκλώματος, διαπιστώθηκε ότι είναι και ημεδαπή και αλλοδαπή στο εν λόγω κύκλωμα.